ξέρεις. Όταν τελειώνει η χρονιά, η διεύθυνση που σας αφήνει για την ΑΕΚ μετά τα όσα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό αγωνιστικά πρώτα. Και έχουμε απλή διαπίθυνση με τη συμβαίνει στην ομάδα ότι έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο. Είμαστε όμως εδώ για να διορθώσουμε και θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη για την ομάδα μας. Πρέπει να σας πω ότι χάσαμε αρκετούς βαθμούς και ειδικά εχθές από διαιτητικά λάθη, τόσο εχθές όσο και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Αρκετούς βαθμούς, αλλά και αρκετούς βαθμούς από δικά μας ποδοσφαιρικά λάθη. Και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε σε όχι καλή θέση και ψυχολογική και για τον κόσμο μας και για όλους μας. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα κάνουμε τις απαιτούμενες κινήσεις να διορθώσουμε και τα δικά μας λάθη και να ξαναβρει το βηματισμό της η ομάδα, γιατί κανείς δεν είναι χαρούμενος με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Είμαστε εδώ, θα τα διορθώσουμε και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάμε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία, καλή χρονιά και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος που θα έρθει. Είμαστε όμως, θέλω να πω και κάτι ακόμα, είμαστε όμως εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι η εγκληματική οργάνωση τελειώνει και τελείωσε. Η διαιτησία αρχινάει και βρίσκει τον δρόμο της και αυτή. Και όλοι όσοι αγαπούμε αυτό το σπορ που λέγεται ποδόσφαιρο, θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες και χρόνια που έρχονται θα είναι καλύτερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε όλους σας χρόνια πολλά. Διορθώνετε πρώτα αγωνιστικά τη χρονιά φέτος, μπορεί να σωθεί η χρονιά μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διορθώσουμε στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Με μεταγραφές εννοείται, γιατί περιμένει ο κόσμος. Θα γίνουν και οι μεταγραφές που πρέπει να κάνουμε. Έχετε αποφασίσει, έχετε μιλήσει με τον Μαϊστόροβιτς, με τους υπεύθυνους του προσφερειπατήματος για το πώς οι μεταγραφές θα γίνουν, θα γίνει. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Και αυτά που θα κάνουμε δεν είναι για να τα λέμε στις τηλεοράσεις. Ό,τι πρέπει να κάνουμε, θα τα κάνουμε. Και επίσης, όσοι πρέπει να μείνουν στην ΑΕΚ, θα μείνουν. Κάτι τελευταίο για το γήπεδο που είχαμε πριν από λίγο και τη συνεδρίαση στην Αττική. Περιμένουμε ευχάριστες εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτός ήταν ο μεγάλος μας στόχος και πιστεύω ότι είμαστε στο παραπέντε. Έμαθα και εγώ σήμερα ότι πήγε καλά και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πάρουμε επιτέλους την οικοδομική άδεια για να προχωρήσουν τα έργα για το γήπεδο μας. Και θέλω επίσης να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας, δεν έχουμε καθόλου έδρα. Το γήπεδο που παίζουμε, θα το πω για μια ακόμα ώρα, δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι γήπεδο Νταχάου. Στον Νταχάου παίζει η ομάδα. Είναι και ένας λόγος που δεν έχει έρθει του κόσμου στο γήπεδο. Μα τι να τη, δε, σε ξενερώνει αυτό το γήπεδο. Εντάξει, και πάλι χρόνια πολλά.